το γύρισαν σε καμικάζ οι Ουκρανοί. Στέλνουν πεζικάριους σαν πρόβατα στη σφαγή για 50 μέτρα γης. Σύμφωνα με νέες αναφορές λοιπόν, ενός έγκυρου λογαριασμού στο Twitter, ονόματι What the Media Hides, που σημαίνει ό,τι κρύβουν τα μέσα, οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν μια νέα τακτική πεζικού που οι διοικητές τους ανέπτυξαν σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Η νέα αυτή τακτική, αποκαλούμενη κουνούπι, επινοήθηκε μετά από 3 εβδομάδες αποτυχημένων παραδοσιακών επιθέσεων, οι οποίες οδήγησαν μόνο σε μαζικές απώλειες εξοπλισμού και αναγκαστικές οπισθοχωρήσεις του Ουκρανικού στρατού. Τώρα, εφαρμόζοντας τη νέα τακτική, οι Ουκρανοί επιτίθονται χρησιμοποιώντας συνεχώς μικρές τακτικές ομάδες πεζικού, εκμεταλλεύοντας το γεγονός πως οι Ρώσοι δεν επιθυμούν να χάσουν ανθρώπινο δυναμικό με κανένα τρόπο. Μόλις ξεκινήσει η μάχη από κοντινή απόσταση, οι Ρώσοι οπισθοχωρούν για να μην υποστούν απώλειες και αφήνουν το πυροβολικό τους να πλήξει το Ουκρανικό πεζικό, το οποίο βρίσκεται σε εγκαταλελειμμένες θέσεις. Συνήθως η μάχη τελειώνει με απώλειες Ουκρανών στρατιωτών και οπισθοχώρηση των επιζώντων. Ωστόσο, πολλές τέτοιες μικρές επιθέσεις μπορούν σταδιακά να οθήσουν προς τα πίσω τους Ρώσους σε νέες γραμμές, στις οποίες επαναλαμβάνεται η ίδια Ουκρανική τακτική. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε 2 εβδομάδες, οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν 5 χιλιόμετρα στην προεξοχή Βρεμεύσκη. Διοικητές του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας πιστεύουν, σύμφωνα με το λογαριασμό στο Twitter, πως σε 2 εβδομάδες από σήμερα θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν εφόδους στην κύρια αμυντική γραμμή των Ρώσων. Εκτός από αυτό, αυτές οι τακτικές αναγκάζουν το ρωσικό πυροβολικό να ξοδεύει από θέματα πυρομαχικών γρηγορότερα από όσο μπορεί να τα αναπληρώσει, με αποτέλεσμα οι 2 αυτές εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για ελλείψεις ευλήματα. Φυσικά, αυτές οι τακτικές θεωρούνται κρεατομηχανές, αφού καταλήγουν σε τεράστιες απώλειες πεζικάριων του Ουκρανικού στρατού. Ωστόσο, φαίνεται πως στην δεδομένη χρονική περίοδο, το Κίεβο είναι διατεθειμένο να τσεφαρμόσει το πεδίο της μάχης σε συγκεκριμένους τομείς του μετόπου. Σύμφωνα με τον προαναφερθένο λογαριασμό, είναι καλύτερο για τους Ουκρανούς να θυσιάζουν τους στρατιώτες τους για κάποια μέτρα γης κάθε φορά, παρά να χάνουν ανθρώπινο δυναμικό χωρίς καν να σημειώνουν τακτική πρόοδο στην γραμμή επαφής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.